Καθημερινά είναι σχεδόν τα περιστατικά πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο. Οι ειδικοί εφιστούσαν την προσοχή και εξέπεμπαν σήμα κινδύνου, ιδιαίτερα τη φετινή περίοδο που διανύσαμε έναν άνετρο χειμώνα και οι τάσεις που διαμορφώνονται λόγω της ευρείας διαταραχής του κλίματος δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε επαγρύπνηση καθημερινά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές που θα ξεσπάσουν πριν αυτές πάρουν διαστάσεις. Μια τέτοια πυρκαγιά αντιμετώπισε η πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας μόλις ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Νέα Σμύρνη με τη φωτιά να καίει πολύμερα καλλιεργιών σε χορτολιβαδική έκταση. Για εγκατάσβεση, μάλιστα, χρειάστηκαν δύο υδροφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό της αστυνομίας. Εγώ ήρθα από το, μέσα από τον Εασμύρη, όταν είδα καπνό, νομίζω ήταν, γιατί έχω και εγώ εκεί στο Παπαθανασίου. Και εδώ έχω το φίλο μου, έχει κάτι ζώα εδώ. Λέω, αμάστα, θα έχουν καεί μέσα. Δεν το βλέπω και το φίλο μου, και εγώ τα ζώα μέσα, είναι μέσα, δεν είναι. Άρα, πώς θα πήρε το στάβλο. Οι περίοικοι αναστατωμένοι δηλώνουν ότι θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να μην αφήνουν άκοπα ξερά χόρτα το καλοκαίρι, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αυτό οφείλεται στην αδιαφορία αυτουνών οι οποίοι σφαιρίσαν και δεν ήρθαν να κάνουν τις μπάλες, όπως λέμε και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα η αδιαφορία όλων. Εδώ κοίταξε καταστροφή. Εδώ ακαούν σπίτια. Έπρεπε αυτά να έχουν καθαριστεί ήδη. Αυτά που δεν είναι καλλιεργημένα. Ο άνθρωπος δεν έχει νερό, φωνάζει. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη για ανθεκτικότητα των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, αναμένεται σημαντική αύξηση των ημερών με μέγιστη θερμοκρασία άνω των 37 βαθμών Κελσίου την περίοδο από το 2031 μέχρι το 2060. Συγκεκριμένα, αναμένονται έως και 15 με 20 οι περισσότερες ημέρες το έτος με θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών σε ευαίσθητες για καύσιμα περιοχές όπως το Θεσσαλικό και το Μακεδονικό Κάμπο. Ενώ όσον αφορά τις ημέρες με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, αναμένεται αύξηση έως και 10 ημέρες στα πυδινά της χώρας για την περίοδο 2031 έως 2060.